Φίλοι μας, καλησπέρα σας. Όταν σκεφτόμαστε το Σοβιετικό Μπαλέτο, ο νους μας πάει συνήθως στο θέατρο Μπαλσόι, πολύ λιγότερο στο θέατρο Κίροφ. Πάει συνήθως σε ονόματα όπως είναι της Γκαλίνα Ουλάνοβα, της Μαρία Πλησέτσκαγια, του Γιούρι Γκριγκαρόβιτς, χορογράφου και παλιού χορευτή, και πολύ λιγότερο σε άλλα ονόματα όπως είναι του Βλαντιμίρ Βασίλιεφ, της Λιούντμιλα Σεμινιάκα, της Ναταλία Μπιασμιάρτνοβα, του Γιούρι Βλαντίμιροφ, της Νίνα Σαρόκινα, ονόματα τα οποία χορευτές μάλλον που είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε χάρη στις ζωντανές μεταδόσεις της ΕΡΤ από το Ηρώδιο με τα έργα Ίκαρος, Σπάρτακος, Λίμνη των Κύκνων και Ζιζέλ. Λίγο πολύ οι νέοι σοβιετικοί χορευτές, όπως και οι νέοι χορευτές όλου του κόσμου, ζουν κάτω από τη σκιά των πιο παλιών μεγάλων συναδέλφων τους. Πρέπει όμως να τους γνωρίσουμε, γιατί αυτοί είναι το μπαλέτο του σήμερα και του αύριο. Και η βραδιά μπαλέτου φιλοδοξεί κάποια στιγμή να σας γνωρίσει όλο αυτό το νέο ταλέντο που υπάρχει σε ολόκληρο τον κόσμο. Απόψε θα γνωρίσουμε την ακόμη πιο νέα γενιά των σοβιετικών χορευτών, που είναι άγνωστη στον πολύ κόσμο. Και θα αρχίσουμε με δύο πολύ καλούς νέους χορευτές, την Ναντία Ζουδαπαύλοβα και τον Βιατσεσλάβ Γκαρντέιεφ. Η Ναντία Ζουδαπαύλοβα ήταν το παιδί θαύμα του Σοβιετικού Μπαλέτου όταν το 1972 πήρε το πρώτο βραβείο στον Πανσοβιετικό Διαγωνισμό Χορού και το 1973 το πρώτο βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό Χορού της Μόσχας. Τότε όλοι είχαν μείνει έκπληκτοι με την σίγουρη τεχνική της, τις τρομακτικές ευκολίες της, την ευαισθησία της, τη μουσικότητά της, το ταλέντο της με άλλα λόγια. Φοβούνταν μόνο μήπως αυτή η ανακάλυψη του παιδιού θαύματος κάνει πολλούς να το σπρώξουν πολύ γρήγορα σε έργα μεγάλα και δύσκολα και δεν το αφήσουν να οριμάσει φυσιολογικά στους ρόλους αυτούς. Γιατί σχεδόν αμέσως μετά το βραβείο που κέρδισε στη Μόσχα, η Ναντία Ζουδαπαύλοβα εμφανίστηκε με μεγάλη πάντα επιτυχία στη Νέα Υόρκη το Σεπτέμβριο του 1973 και αργότερα στην Ελβετία με τον μπαλέτο του Πέρμ. Τώρα η Ναντία Ζουδαπαύλοβα είναι σολίστ στο θέατρο Μπαλσόι, έχει χορέψει όλους τους μεγάλους ρόλους και το πώς ακριβώς θα εξελιχθεί, αυτό μόνο ο χρόνος μπορεί να το δείξει. Ο Βιατσεσλάβ Γκαρντέιεφ σπούδασε στην Ακαδημαϊκή Σχολή Χορογραφίας της Μόσχας και είναι σολίστ και αυτός του μπαλέτου Μπαλσόι και το 1973 είχε και αυτός πάρει το πρώτο βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό Χορού. Η περίπτωση της Παύλοβας μας φέρνει και σε κάτι άλλο. Όπως είπα και πριν, συνήθως όταν λέμε σοβιετικό μπαλέτο σκεφτόμαστε όλοι το θέατρο Μπαλσόι και κατόπιν το θέατρο Κίροβ. Υπάρχουν όμως πολλά άλλα συγκροτήματα χορού στη Σοβιετική Ένωση, κλασικού χορού, τα οποία είναι φοβερά αξιόλογα. Υπάρχουν πολύ καλές σχολές χορού. Και παράδειγμα είναι η Ναντία Ζουδαπαύλοβα, η οποία ξεκίνησε χορό, σπούδασε χορό, τελείωσε χορό στη σχολή του Πέρν, μία από τις πιο αξιόλογες σχολές χορού στην Σοβιετική Ένωση, η οποία όμως δεν είναι καθόλου γνωστή στον υπόλοιπο κόσμο. Θα παρακολουθήσουμε τώρα τους δύο νεαρούς σοβιετικούς χορευτές μαζί με το κόρ ντε μπαλέ του θεάτρου Μπαλσόι της Μόσχας σε μια χορογραφία που στηρίζεται πάνω στην μουσική του Franz Liszt και σε τρία αποσπάσματα από κλασικούς συγγραφείς. Το πρώτο απόσπασμα είναι η γνωστή φράση του Άμλετ «Να ζει κανείς ή να μη ζει», αυτή είναι η απορία από τον Άμλετ. Το δεύτερο είναι από το Μάζεπα του Πούσκιν και το τρίτο είναι από τον Οβίδιο. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν την Ναντία Ζουδαπαύλοβα και τον Βιατσεσλάβ Γκαρντέιεφ.